Χαίρετε. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί η Ούρσουλα από τη Μικρή Γοργόνα είναι τόσο κακιά ή γιατί είναι τόσο μίζερη ή ακόμα και γιατί θέλει και προσπαθεί μανιωδώς να εκδικηθεί τον βασιλιά Τρίτονα. Επίσης, μήπως τυχαίνει να έχετε αναρωτηθεί εάν η Βανέσα είναι υπαρκτό πρόσωπο ή όχι? Γιατί η Ούρσουλα θέλησε να μεταμορφωθεί στη Βανέσα και όχι σε κάποια άλλη? Όλα αυτά και πολλά ακόμα θα προσπαθήσουμε να δούμε μέσα από αυτό το βίντεο. Με άλλα λόγια, θα δούμε την τραγική ιστορία της Ούρσουλας, της κακιάς από τη Μικρή Γοργόνα. Ή κάποιες από τις εκδοχές της, τέλος πάντων, γιατί δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Θα καταλάβετε τι εννοώ, εσείς μείνετε μέχρι το τέλος και γράψτε μου στα σχόλια ποια πιστεύετε ότι είναι η πιο βάσιμη εκδοχή. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like ώστε να φτάνουμε τουλάχιστον τα 10.000 likes σε κάθε βίντεο και αν είστε καινούργοι στην παρέα μπορείτε να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι. Λοιπόν, για αρχή, γνωρίζατε ότι ο Τρίτονας και η Ούρσουλα είναι αδέρφια? Για κάποιον ανεξήγητο λόγο, πάρα πολλοί κόσμος το πιστεύει αυτό, ωστόσο ποτέ δεν αναφέρεται μέσα στην ταινία. Και πώς ξέρω εγώ ότι είναι αδέρφια? Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλό. Στην αρχική εκδοχή του εισαγωγικού τραγουδιού, αυτό που λένε οι ναύτες, ήταν λίγο πιο μεγάλο στην αρχή, τέλος πάντων το πετσόκοψαν, είχαμε την παρακάτω σκηνή όπου το έλεγε ξεκάθαρα. King Triton's their ruler. He's got 7 fair daughters. And a witch of a sister named Ursula. Ursula? Evil and ugly and hungry for power, King Triton, he banished her off into exile, and there she lives now. Όπως και να έχει όμως, το γεγονός ότι δεν αναφέρεται πουθενά μες στην ταινία η συγγενική σχέση του Τρίτονα με την Ούρσουλα δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει, καθώς οι σκηνοθέτες με αυτό το σκεπτικό έγραψαν την ταινία. Λέγεται ακόμα πως ο πατέρας τους, ο Ποσειδώνας, τους αγαπούσε και τους δύο εξίσου και γι' αυτό έδωσε στον καθένα ένα δώρο. Στον Τρίτονα έδωσε την περιβόητη, την πολυπόθητη Τρίενα και στην Ούρσουλα το μαγικό κοχύλι. Για να μην υποτιμηθεί το δώρο, σκεφτείτε ότι με το κοχύλι κατάφερε η Ούρσουλα να πάρει τη φωνή της Άριελ, να μεταμορφωθεί στη Βανέσα και να μαγέψει τον πρίγκιπα Έρικ. Όσο παράξενο και αν σας ακούγεται, τα δύο αδέρφια διοικούσαν μαζί, ειρηνικά, ολόκληρο τον ωκεανό. Αυτό όμως δεν κράτησε για πολύ. Ο Τρίτονας, όπως ξέρουμε και φαίνεται και στην ταινία, εξόρισε την Ούρσουλα. Ο λόγος φαίνεται να είναι πως η Ούρσουλα έχει αρχίσει να ασχολείται με μαύρη μαγεία, το οποίο προφανώς δεν είναι καλό. Τις ήθελαν τα πλοκαμάκια της Χιαυτινής. Μία άλλη εκδοχή θέλει την Ούρσουλα να είναι η νεότερη από τις 7 αδερφές της. Όλες τους κόρες του Ποσειδώνα. Άρα και πάλι αδερφή του Τρίτονα, αλλά αυτή τη φορά ετεροθαλής. Ο Ποσειδώνας, σύμφωνα με τη θεωρία, παραμελούσε ιδιαίτερα την Ούρσουλα, ίσως και επειδή ήταν η μικρότερη. Αν και συνήθως τα μικρότερα είναι τα πιο κακομαθημένα. Δεν το λέω τώρα για να επιπλήξω κανένα πιτσιρίκι, αλλά εγώ από προσωπική εμπειρία αυτό έχω συμπεράνει. Τολμώ να το πω ότι τα μεσαία παιδιά είναι τα καλύτερα. Σταματήστε ρε, σταματήστε όλοι. Άντε από εκεί. Τα πρώτα και τα τελευταία τα χειρότερα. Τα αγαπάμε, τα εκτιμάμε, αλλά είπα αλήθεια, παιδιά. Αυτή τη στιγμή έχω πει μεγάλη αλήθεια. Συγχωρέστε με για το παραλήρημα, συνεχίζουμε στην ιστορία μας. Ο Ποσειδώνας που λέτε, επειδή παραμελούσε την Ούρσουλα, λέει: όπα, θα της κάνω ένα δωράκι, έτσι για να μην αισθάνεται τόσο άσχημα. Βασικά για να μην αισθάνεται ο ίδιος άσχημα που την παραμελούσε. Και της δίνει το μαγικό κοχύλι. Η Ούρσουλα όμως παίρνει το μαγικό κοχύλι και το χρησιμοποιεί για να ξεφορτωθεί τις αδερφές της. Το ίδιο σκοπεύει να κάνει και για τον Τρίτονα. Χρησιμοποιώντας μάλιστα την μικρή της ανιψιά, την Άριελ. Καθώς ήταν και αυτή η πιο μικρή από τις 7, βρήκαν αυτό το κοινό σημείο, ας πούμε. Το 2016 κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο «Πονεμένη ψυχή, άνω και κάτω τελεία, η θάλασσα της μάγισσας». Η μάγισσα της θάλασσας. Η ιστορία της μάγισσας της θάλασσας. Το πέτυχα. Σε αυτή την εκδοχή, η Ούρσουλα ήταν η υιοθετημένη κόρη ενός ψαρά, χωρίς όμως να γνωρίζει ότι έχει μαγικές δυνάμεις και ότι είναι η κόρη του Ποσειδώνα. Μεγαλώνοντας, κάποια στιγμή το συνειδητοποιεί και εκεί είναι που γίνεται μισητή και κατακριτέα από το χωριό της, όπου προσπαθούν να την εξορίσουν με τη βία. Ο θετός της πατέρας, στην προσπάθειά του να την προστατέψει και να την προφυλάξει, πέφτει θύμα των χωριατόπεδων. Αχ, αυτά τα χωριατόπεδα! Τον φάγανε τον άνθρωπο, πάει. Η Ούρσουλα όμως εξαγριώνεται ακόμα περισσότερο. Και λέει, έως εδώ ήτανε ρε παιδιά. Και βάζει στόχο να τους καταστρέψει το χωριό τελείως. Δεν θα μείνει τούβλο για τούβλο.
Και εννοούμε τους χωριάτες, έτσι, όχι τα σπίτια. Δεν μας νοιάζουν τα σπίτια. Και να όμως που ανατρέπονται τα σχέδιά της, καθώς εμφανίζεται ο Τρίτονας και την παίρνει μαζί του στη θάλασσα. Εκεί, μετά από κάποιο καιρό, ο Τρίτονας θα την εξορίσει σε πολύ απομακρυσμένα νερά. Και πιστέψτε με, δεν πάει το μυαλό σας ποιος ήταν ο λόγος. Επειδή δεν έμοιαζε με γοργόνα και είχε τα πλοκάμια της. Πάντως γενικά αυτή η συγκεκριμένη εκδοχή, η τρίτη, νομίζω ότι θα γινόταν πολύ ωραία ταινία, έτσι με το backstory της Ούρσουλας. Δεν ξέρω τώρα, πετάω εγώ μια πρόταση. Αν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος της Disney εδώ πέρα και μπορεί να το προωθήσει, ας το κάνει. Στη δεύτερη ταινία της μικρής Γοργόνας, όπως βλέπουμε, η Ούρσουλα τελικά μέσα στην ίδια της την οικογένεια ίσως να μην ήταν και τόσο παραμελημένη όσο φάνηκε τουλάχιστον στη δεύτερη εκδοχή. Και αυτό το ξέρουμε γιατί η κακιά της δεύτερης ταινίας είναι η Μοργκάνα, η οποία είναι αδερφή της Ούρσουλας. Η Μοργκάνα, σύμφωνα με όσα λέει στην ταινία, φαίνεται να δεχόταν πολύ σκληρή και αυστηρή κριτική από τη μητέρα τους και να βρισκόταν πάντα στη σκιά της ικανότατης Ούρσουλας. Σταμάτα να με κριτικάρεις! Αυτό έκανε συνέχεια και η μητέρα μου με κριτίκαρε! Πάντα έλεγε, η Ούρσουλα έκανε αυτό, η Ούρσουλα έκανε εκείνο, η Μοργκάνα, γιατί δεν μπορείς να μοιάζεις περισσότερο στην αδερφή σου την Ούρσουλα! Όλα τα παραπάνω έρχεται να ενισχύσει το τραγούδι Gonna Get My Wish, το οποίο μπορεί να κόπηκε από την ταινία, αλλά κατάφερε να μπει και να τρυπώσει, θα έλεγα, στην Special Edition του DVD. Οπότε όχι μόνο έχουμε τους στίχους, αλλά έχουμε και το animation, έτσι, έχουμε και σκηνές. Μέσα σε αυτό το τραγούδι βλέπουμε πολύ καθαρά την Ούρσουλα να έχει κερδίσει το πρώτο βραβείο μαγείας και τη μητέρα της να την επιβραβεύει γι' αυτό. Ενώ η Μοργκάνα μένει ολομόναχη και παραγωνισμένη. Εδώ τώρα έρχομαι κι εγώ σε δύσκολη θέση, έτσι. Από εκεί που ήθελα να πάρω τη θέση της Ούρσουλας και να την υπερασπιστώ κάπως, δεν μπορώ. Η πέμπτη εκδοχή σχετίζεται κυρίως με τη Βανέσα. Η Βανέσα, για όσους δεν θυμούνται, είναι αυτή η κοπελιά στην οποία μεταμορφώθηκε η Ούρσουλα για να τη λήξει το ψευτογόη της ταιριάς, τον Έρικ. Αν το καλώς σκεφτούμε όμως, εφόσον η Ούρσουλα θα μάγευε τον Έρικ, δεν έπαιζε τόσο ρόλο η εμφάνισή της. Όπως και να έμοιαζε, ο ψευτογόης της ταιριάς αν την ερωτευότανε. Σωστά. Σωστά. Τι είναι όμως αυτό που οδήγησε την Ούρσουλα να διαλέξει τη μορφή της Βανέσας? Είναι υπαρκτό πρόσωπο ή όχι? Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα που θα αναπτύξουμε σε αυτήν την πέμπτη εκδοχή. Λέγεται πως κάποτε η Ούρσουλα έκανε εξόρκη στον ίδιο της τον εαυτό, μεταμορφώνοντάς τον σε άνθρωπο. Ήθελε να γίνει μια πολύ όμορφη γυναίκα, ώστε να καταφέρει να κάνει έναν πρίγκιπα ή έναν βασιλιά να την ερωτευτεί. Και έτσι να κυριαρχήσει στη στεριά. Σου λέει, αφού δεν μπορώ να κυριαρχήσω στον ωκεανό, θα κυριαρχήσω στη στεριά. Και αυτός ήταν ένας τρόπος εκδίκησης του Τρίτονα. Στην προκειμένη περίπτωση εικάζεται πως ο στόχος της ήταν ο πατέρας του Έρικ. Έτσι μεταμορφώθηκε και πήρε τη μορφή της Βανέσας, όπως την ξέρουμε. Δεν ξέρω αν χρησιμοποίησε το ίδιο όνομα, λογικά όχι. Αλλά για καλή μας τύχη, ο πατέρας του Έρικ δεν ερωτεύτηκε και δεν παντρεύτηκε ποτέ την Ούρσουλα. Ευτυχώς μας έφυγε ένα βάρος, ωστόσο από αυτήν την εμπειρία της κατάφερε να μάθει τόσα πολλά για τον κόσμο των ανθρώπων, όπως φαίνεται στο τραγούδι «Οι πονεμένες ψυχές» που τραγουδάει η Ούρσουλα στην Άριελ. Καταλαβαίνουμε ότι έχει γνώση και εμπειρία γύρω από το τι θέλουν οι άνθρωποι, τι αρέσει στους άντρες, τι δεν αρέσει κτλ. Κτλ. Και για τέλος, μια άλλη θεωρία γύρω από το πρόσωπο της Βανέσας, καλά και το σώμα της, δεν μιλάμε μόνο για το κεφάλι της, αλλά μόνο, έχει ως εξής. Η Βανέσα ήταν μια κοπέλα που κάποτε ναυάγησε από ένα πλοίο και έτσι έτυχε να γνωρίσει την Ούρσουλα. Γνωρίστηκαν πολύ καλά μεταξύ τους, η Βανέσα της έμαθε πάρα πολλά πράγματα για τον ανθρώπινο κόσμο, αλλά και η Ούρσουλα μοιράστηκε μαζί της κάποια μυστικά του ωκεανού. Βέβαια, αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Ούρσουλα να αρχίσει να φοβάται αρκετά μήπως και τα αποκαλύψει στους ανθρώπους όλα τα μυστικά που της είχε μάθει, και γι' αυτό με συνοπτικές διαδικασίες την έκανε ένα όμορφο διακοσμητικό λουλουδάκι στον κήπο της. Έτσι η Ούρσουλα θα μπορούσε να χρησιμοποιεί άφοβα τη μορφή της Βανέσας, καθώς θα ήξερε ότι δεν θα μπορούσε άλλη κοπέλα να είναι ζωντανή και να μοιάζει σαν τη Βανέσα. Αυτά εν ολίγης και πραγματικά ελπίζω να σας άρεσαν και οι 5 εκδοχές και πείτε μου και εσείς στα σχόλια ποια πιστεύετε ότι έχει περισσότερη βάση, ποια σας ακούγεται πιο φυσιολογική, πιο πιθανή να ισχύει κτλ. Κτλ. Εννοείται ότι μπορείτε να κάνετε ένα like, είδατε, να κάνετε εγγραφή, να πατήσετε το καμπανάκι και να με ακολουθήσετε στο Instagram. Να είστε όλοι καλά παιδιά και τα λέμε!
DisneyFan.gr. Γιατί είναι ωραίο να μένεις παιδί. Και για όσους έμειναν μέχρι το τέλος, λοιπόν παιδιά, σας έχω υπέροχα νέα. Το ζητούσατε τόσο καιρό και επιτέλους τα κατάφερα. Στο επόμενο βίντεο θα φανεί η Μαριλένα. Ας πούμε ότι την έπεισα. Θα πει όχι έχνες, όπου γης και πατρίς, γίνεται μικρή φιλοσοφή. Τι εννοείς δεν θες να το ανεβάσω? Έλα, αφού το είπαμε τώρα, το περιμένει και ο κόσμος. Γκρίνια και μουρμούρα.